Και τώρα μια προσωπική ερώτηση είναι να ζητήσει από μια τυφλή γυναίκα να βγείτε κάποιο βράδυ. Ποια δηλαδή θα ήταν η ιδανική διασκέδαση για κάποιαν. Έτσι. Δείπνο. Τον σκεφτόμουν πολύ. Όλη αυτή την εβδομάδα. Συναυλία, ένα περίπατο. Μάλλον ήταν ο πρώτο άντρα που γνώρισα πραγματικά. Εκτό από τον πατέρα μου δηλαδή. Κολύμπη, ίσω ο Μπίλι Χιού είπε ότι είναι καταπληκτική κολυμπήτρια. Μου άρεσε η ενέργεια. Να είναι καλά αυτή η εβδομάδα στη βιβλιοθήκη με βοήθησε. Βρήκα αμέσω την απάντηση. Χορό, την μπα και χορό. Μου άρεσε ο ενθουσιασμό του. Η τέλεια, η απόλυτη χαλάρωση λέει για κάποια με τη συγκεκριμένη αναπηρία. Ούτε χώρο, ποιο είναι κοντά, ποιο μακριά, ποιο πλησιάζει. Ούτε χρόνο, μόνο το τώρα υπάρχει. Μου άρεσε το πάθο του. Εγώ είμαι τα μάτια σου, τα αυτιά σου, η τοποθεσία σου, η αίσθηση του χώρου, εμπιστεύσουμε. Μπορεί να μου άρεσε τόσο πολύ επειδή ήταν όλα αυτά που δεν ήταν ο πατέρα μου. Χώρο, προφανώ. Τρέχω κατευθείαν σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο και τη ζητάω να πάμε στον υπηκό όμιλο το ερχόμενο Σάββατο που έχει χώρο, ίσω να μην έχει πολύ κόσμο. Τη λέω, μάλλον παρτάκι θα μοιάζει, τι λε. Σιωπή. Να πούμε και στον Πίλη με τη Ρίτα να φτιάξουμε μια ωραία τετράδα, να κλείσουμε και ένα τραπέζι για μας, για τη φάση μας, μόνο... Λέξη. Μόλι. Σε παρακαλώ. Στην καρδιά της καρδιάς μου, αλήθεια, δεν νόμιζα ότι θα πει ναι. Εκεί μα το Θεό, γιατί να πει κιόλας, μισή ήλικας εγώ, κανένα ταλέντο, ούτε δουλειά, ούτε καν προοπτική δουλειά, διάρρη πάνω από ζωχροπλαστείο, τη σκέλνηση, δεν με λες και τίποτα Ροδόλφο Βαλεντίνο. Και όταν επιτέλους μίλησε, όταν τόσο ευγενικά μου είπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φρανκ, θέλω πάρα πολύ να έρθω, ξέρετε τι της είπα. Α, μια χαρά. Μιλάμε για δύο φίλια. Η Ρίτα, όπως πάντα, φοβερή. Αλλά υποσχέθηκα εκεί μέσα σε αυτό το τηλεφωνικό θάλαμο, εκείνη ακριβώς τη στιγμή στον εαυτό μου, ότι το ερχόμενο Σάββατο στο χορό δεν θα το ανοίξω το χαζό στο μάμου. Μέρος! Μα τι άχρηστο μαλλί που έχω. Χαζό, ηλίθιο, τελείως, τέρας ηλικιότητας. Τίποτα δεν μπορώ να το κάνω. Ούτε μια λέξη θα έλεγα όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα. Μέρος έμενε. Αναρκίστηκα εκεί μέσα, αναρκίστηκα στον εαυτό μου εκεί μέσα σε αυτό το τηλεφωνικό εκεί. Σε αυτό το τηλεφωνικό εκεί. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ότι το ερχόμενο Σάββατο στο χορό δεν θα το ανοίξω το χαζό στο μάμου. Μέλωσε! Τι λες? Αναρκίστηκα στον εαυτό μου εκεί μέσα σε αυτό το τηλεφωνικό θάλαμο εκείνη ακριβώς τη στιγμή ότι το ερχόμενο Σάββατο στο χορό δεν θα το ανοίξω το χαζό στο μάμου. Μέλωσε! Μα τι άχρηστο μαλλί που έχω. Χαζό, ηλίθιο, τελείως τέρας ηλικιότητας. Τίποτα δεν μπορώ να το κάνω. Ούτε μια φορά δεν θα τα έλεγα όλο το βράδυ. Όλη την εβδομάδα.